Κατέμ δημιούργησε μια μοτοσυκλέτα που μιλάει πιο πολύ στην καρδιά παρά στη λογική. Το νέο 1290 Super Duke Car είναι ένα Super Naked 180 ύπων, ζυγίζει 189 κιλά, έχει ίσιο τιμόνι, τρομακτική επιτάχυση, αλλά και αρκετά πολιτισμένο χαρακτήρα. Ουσιαστικά το Super Duke Car είναι ένα play-by που εκτός από δυναμικές επιδόσεις έχει κορυφαία περιφερειακά και ένα αρκετά πλήρες ηλεκτρονικό πακέτο με γκάζι ride-by-wire, τρεις χάρτες, traction control και ABS. Η θέση οδήγησης είναι σχεδόν όρθια, με τις έλα στα 835 χιλιοστά να είναι αρκετά χαμηλά στο να πατούν και τα δύο πόδια με ασφάλεια στο έδαφος. Το τιμόνι είναι ίσιο και δεν υποχρεώνει τον αναβάτη να σκύψει σχεδόν καθόλου. Τα μαρσπιέ είναι σχετικά ψηλά τοποθετημένα και πίσω και το ρεζερβουάρ έχει θέσεις για τα γόνατα. Όπως βλέπετε, δεν έχει καμία προστασία για τον αέρα. Ο πίνακας οργάνων αποτελείται από ένα αναλογικό στροφόμετρο και δύο ψηφιακές οθόνες. Στην οθόνη δεξιά αναγράφονται ενδείξεις ταχυμέτρου, ώρας, σχέσης κυβωτίου, επιλεγμένου χάρτη, στάθμης βενζίνης και θερμοκρασίας. Στην οθόνη αριστερά ο αναβάτης μπορεί να επιλέξει τους χάρτες οδήγησης και να παρακολουθεί την κατανάλωση, τους μερικούς χιλιομετρητές και άλλες πληροφορίες. Από το διακόπτη στο τιμόνι μπορεί ο αναβάτης να απλοηγηθεί με μεγάλη ευκολία στο μενού των ηλεκτρονικών του Super Duke Car. Ο πεδίο κινητήρας με περιεχόμενη γωνία 75 μοιρών μας είναι γνώριμος από άλλα δικύλινδρα μοντέλα της KTM. Στο Super Duke Car όμως έχει μεγαλύτερη διάμετρο και διαδρομή, επομένως η χωρητικότητα των κυλίδρων φτάνει στα 1301 κυβικά. Τα έμβολα είναι αυτά γραμμάρια ελαφρύτερα παρά το ότι είναι μεγαλύτερα. Η μέγιστη ισχύς που ανακοινώνει το εργοστάσιο είναι 180 ύπη, ενώ η ροπή είναι στα 14,68 χιλιογραμμόμετρα μόλις στις 7.500 στροφές. Για να αντιθασευτούν οι κραδασμοί σε ένα τόσο μεγάλο δικύλινδρο κινητήρα έχουν τοποθετηθεί δύο αντικραδασμικοί άξονες. Το γκάζι είναι ride-by-wire και διαθέτει τρεις χάρτες οδήγησης, traction control και ABS. Η κατανάλωση του KTM 1290 Super Duke Car κυμαίνεται ανάμεσα στα 7 και τα 8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Το πλαίσιο είναι ένα εντελώς καινούριο ατσάλινο χωροδικτύωμα με βιδωτό υποπλαίσιο. Το ψαλίδι είναι μονόμπρασο. Το πυρούνι της WP έχει διάμετρο καλαμιών 48 χιλιοστά και διαδρομή 125 και είναι τεχνολογίας Split Fork. Δηλαδή η απόσβεση επαναφοράς είναι στο δεξιό καλάμι και η απόσβεση συμπίεσης στο αριστερό. Οι αποσβέσεις ρυθμίζονται εύκολα, χωρίς εργαλεία. Προπόρτιση ελαττηρίων όμως δεν ρυθμίζεται. Τα φρένα προέρχονται από την Brembo και αποτελούνται από δίσκους διαμέτρου 320 χιλιοστών εμπρός και τις κορυφαίες τετραέμβολες δαγκάνες ακτινικής στήριξης M50 Monoblock. Το αμορτισέρ προέρχεται και αυτό από την WP και έχει αρκετά μεγάλη διαδρομή, 156 χιλιοστών. Είναι επίσης πλήρως ρυθμιζόμενο. Ο πίσω δίσκος έχει διάμετρο 240 χιλιοστά και δαγκάνα 2 εμβόλων. Τα φρένα ελέγχονται από σύστημα ABS της Bosch. Το χαμηλό ύψος της σέλας, το χαμηλό βάρος στα 202 κιλά περίπου με καύσιμα και η όρθια θέση οδήγησης προσφέρουν τεράστια ευκολία στις μανούβρες χαμηλής ταχύτητας που δεν θυμίζουν καθόλου μοτοσυκλέτα 1300 κυβικών. Ο κινητήρας, παρά τις πολύ δυνατές του επιδόσεις, είναι αρκετά ραφιναρισμένος με ομαλή λειτουργία. Με τελευταία σχέση στο κυβότιο, τραβάει καθαρά και με λιγότερες από 3.000 στροφές. Ανοίγοντας τον γκάζι βαθιά για ένα προσπέρασμα με τρίτη ή τέταρτη σχέση και 50 χιλιόμετρα την ώρα, θα βρεθείτε πριν το καταλάβετε στα 150. Ο ψεκασμός και το γκάζι ride-by-wire έχουν εξαιρετικά ομαλή λειτουργία, ακόμη και στο πιο επιθετικό sport mode. Το traction control δεν ρυθμίζεται χειροκίνητα, αλλά αλλάζουν οι παράμετροι των άλογα με το χάρτη. Είχε πάντοτε διακριτική λειτουργία και πολύ αποτελεσματική ισόπλωση της επιτάχυνσης. Στις στροφές, ο συνδυασμός του πλαισίου και των αναρτήσεων διατηρούν τη μοτοσυκλέτα καλά συγκροτημένη και βέβαια η ευκολία των ρυθμίσεων αποτελεί πλεονέκτημα. Μπαίνει στις στροφές με αρκετά μεγάλη ευκολία, προσφέροντας σωστή πληροφόρηση, ενώ το traction control βοηθά πολύ στις εξόδους, επιτρέποντας τον αναβάτη να αξιοποιήσει τη ροπή του κινητήρα. Είναι αναμενόμενο πάντως από μια naked μοτοσυκλέτα με ψηλό τιμόνι και τόση πολύ δύναμη να εμφανίσει αστάθεια στο τιμόνι. Αλλά με το μοτοσέρ τιμονιού στο Super Duke Car η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη. Τα φρένα είναι προδιαγραφών Superbikes και έχουν εντυπωσιακή λειτουργία. Η σέλα δεν κουράζει ιδιαίτερα τον αναβάτη. Ο συνεπιβάτης όμως δεν έχει και πολύ χώρο, ούτε από πού να κρατηθεί. Υπάρχουν όμως άγκιστρα για να στερεώσετε αποσκευές. Το KTM 1290 Super Duke Car είναι μια εντυπωσιακά γρήγορη, πολύ ικανή και κυρίως πολύ διασκεδαστική μοτοσυκλέτα. Η λίστα των αξεσουάρ είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να το κάνετε ακόμα πιο γρήγορο και πιο ωραίο. Για μια μοτοσυκλέτα που η πρακτικότητά της είναι μικρή, το κόστος είναι μεγάλο. Από την άλλη μεριά όμως, το 1290 Super Duke Car είναι πολλά περισσότερα από μια απλή naked μοτοσυκλέτα.